Τίποτα. Οικοδομίες έχει πέσει. Κατασκευαστικές εταιρείες το λένε. Τι σημαίνει για έναν άνθρωπο ο οποίος μπαίνει στη λογική του να κατασκευάσει κάτι και να το πουλήσει, να του μένουν απόλυτα διαμερίσματα. Εσείς φορτώνεστε τώρα, φαντάζομαι, φόρους για αυτά τα διαμερίσματα. Δεν έχετε πάρει τα χρήματά σας πίσω. Έτσι ακριβώς και έχω χασούρα μεγάλη. Γιατί και δεν είναι τίποτα και δεν είμαι και μόνος μου. Είμαι με κάποιο συνέτερο που ήμασταν και κουμπάρι και τώρα δεν μιλάμε για αυτό το πράγμα. Χάλασε και η κουμπαριά μας που λένε εξαιτίας της δουλειάς αυτής. Εντάξει, δεν φταίω εγώ, δεν φταίει εκείνος, αλλά ξέρεις πως είναι. Άμα μια δουλειά δεν πάει καλά, όλα πάνε και στραβά. Και την ίδια ώρα είχατε ξεκινήσει και το εστιατόριο. Και μετά το, ναι, το 9, τέλος του 9, είπαμε να κάνουμε το εστιατόριο. Μήπως και ρεφάρουμε και φέρει, δεν πήγε, γιατί είπαμε να κάνουμε κάτι φτηνό, κάτι να μην ξεπερνάει το πιάτο τα 7-8 ευρώ. Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε καλή δουλίτσα, δεν μπορώ να πω, τους πρώτους 10-12 μήνες, στη Νέα Σμύρνη, στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Mm-hmm. Πήγε πολύ καλά, αλλά με το που άρχισε πια το πρώτο μνημόνιο, εκεί πέρα, ειλικρινά, είδαμε την απότομη αλλαγή. Και τι αντιμετωπίζει ένας επαγγελματίας σε αυτή την περίπτωση. Εσείς δηλαδή πώς το βιώσατε από μέσα, ότι είχατε υψηλούς μισθούς και δεν μπορούσατε να τους πληρώσετε, ότι είχατε υψηλούς φόρους, σας κυνηγούσε, ξέρω εγώ, η εφορία και το ΣΔΟΕΠ. Τι είναι αυτό που αντιμετωπίζει ένας επαγγελματίας. Και όλα μαζί είναι. Γιατί όταν αρχίζει και πέφτει, δηλαδή κάνει τι πράξει σου πάνε 40% κάτω, αναγκάζει το νίκη σου, γίνεται μανιμάνι. Εσύ το έχεις υπολογίσει το 10%, 12% και πάει στο 20%. Ώρα το, το προσωπικό που έχεις, αν έχεις 10-12 άτομα, υπολογίζεις ότι είναι 20%, 22%, πάει στα 40%. Όλα αυτά πρέπει να βάζεις λεφτά από την τσέπη. Mm-hmm. Αφού δεν βγαίνει πια. Και αναγκάστηκα, εγώ δανείστηκα και έβαλα να το κρατήσω όσο μπορώ. Μήπως δεν πίστευα ότι θα συνεχιστεί αυτό. Ακούγαμε ότι εντάξει, το 12, το 13 θα αλλάξει, άντε να το κρατήσουμε. Τι κάναμε, παίρναμε δανεικά από φίλους μου και τα βάζαμε στο μαγαζί. Mm-hmm. Κάποια στιγμή λέω δεν μπορώ άλλο, δεν αντέχω και έτσι αναγκάστηκα να το κλείσω, λέω να μην πάρει και η άλλη χρονιά και το κλείσα τέλος του 11, αρχές του 12. Ποιο είναι το συνέστημα να κλείνει κανείς ένα κατάστημα έτσι, που έχει δημιουργήσει με μεράκι, που έχει ποντάρει σε αυτό, που έχει όνειρα ίσως πάνω σε αυτό? Πάρα πολύ άσχημο. Ειλικρινά είναι, χάνεις ένα κομμάτι σου. Εγώ έτσι ένιωσα και με τη μία δουλειά και με την άλλη. Και η μία ακόμα δεν τελείωσε. Δηλαδή, αν δεν πουλήσω να κλείσω, δεν μπορώ να κλείσω την εταιρεία. Και τρέχουν όλα τα έξοδα συνέχεια. Ειλικρινά, πονάς. Λες, ειδικά με το ρέστοραν, όταν έκλεινε ήμουν άρρωστος για πολύ καιρό. Γιατί με μεγάλο μεράκι έγινε, ωραίο μαγαζί, λέμε θα δουλέψει, όλα καλά. Και όμως. Το να απολύεις κόσμο. Και ακόμα χειρότερα. Γιατί. Αν το κράτησα το μαγαζί, μόνο και μόνο για τα παιδιά. Γιατί μέσα όλοι μου λέγανε, αν μην το κλείσει, τι θα γίνουμε. Τι να κάνω, στο τέλος τους μάζεψα, τους λέω, δεν γίνεται, δεν μπορεί, δεν πάει άλλο. Πρέπει να κλείσω τέλος του χρόνου. Και βέβαια, πολλούς μήνες κάναν να βρουν δουλειά, άλλοι δεν βρήκαν ακόμα. Άστα, είναι πρόβλημα. Εσείς τώρα τις χρυσές εποχές του ελληνικού αθλητισμού και της Άρσης Βαρών, ήσασταν σίγουρα ένας πολύ επιτυχημένος άνθρωπος, ίσως ευκατάστατος φαντάζομαι. Πώς άλλαξε η ζωή σας από τότε έως σήμερα? Χάσαμε ό,τι λεφτά είχαμε. Μείναμε πολύ λίγα και εκείνα τώρα συμπληρώνω τη σύνταξη για να ζήσω. Δουλειά ψάχνω και δουλειές κάνω να κάνω. Τρέχω και στην Τουρκία και στην Αμερική. Παντού όπου μπορώ να δω κάτι τι να κάνω να σταθώ, γιατί ειλικρινά η σύνταξη δεν βγαίνει. Τι δουλειά ψάχνετε τώρα? Προσπαθώ να κάνω εμπόριο. Mm-hmm. Προσπαθώ να βρω και έχω επαφές και με την Τουρκία μέσα από τον αθλητισμό. Mm-hmm. Έχω πολύ καλές γνωριμίες. Προσπαθούμε να πουλήσουμε σκραπ, παλιοσίδερα, χαλκό, οτιδήποτε. Ακόμα δεν έγινε τίποτα. Τρέχουμε εδώ και ένα χρόνο. Ακόμα δεν βγήκε κάτι. Κάτσε κάτω από την μπάρα! Κάτσε κάτω από την μπάρα! Κάτσε! Αν σας έλεγε κάποιος να επιστρέψετε στον αθλητισμό και την Άρση Βαρών, θα το σκεφτόσασταν τώρα? Για Ελλάδα. Για Ελλάδα. Λίγο δύσκολο, δεν γίνεται, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό που έγινε. Δεν υπάρχει χρήμα, δεν υπάρχει επένδυση. Και μετά το άλλο, να σας πω ότι εμένα δεν με θέλουν πια στην Άρση Βαρών. Όταν συζήτησα για να μπω κι εγώ μέσα στο Συμβούλιο, δεν είδα να θέλουν. Καλή διάθεση. Ναι, καθόλου. Γι' αυτό λέω κι εγώ, αφού δεν θέλουν, γιατί να πάω, ας να κάνουν ό,τι μπορούν μόνοι τους. Τώρα στην καθημερινότητά σας, η μπάρα που σηκώνεται. Ποια είναι? Φαντάζομαι ότι όπως κάθε επιχειρηματίας ο οποίος αναγκάστηκε να κλείσει καταστήματα και επιχειρήσεις, έχετε παρτίδες με τις τράπεζες αυτή τη στιγμή. Έτσι δεν είναι? Ποιος δεν έχει άλλο στην αυτή την κατάσταση, η αλήθεια έτσι είναι. Όπως ανοιχτήκαμε όλοι. Ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στην καθημερινότητά σας? Έχω
το άγχος κάθε μέρα να γίνει κάτι για να μπορέσω να πληρώσω. Να βγει κάτι από αυτά που κυνηγάω να κάνω, ή στην Τουρκία ή κάπου αλλού, ή εδώ, κάτι, κάτι που μπορεί να συμπληρώσω, να πληρώσω τις υποχρεώσεις μου. Αυτό κυνηγάω. Έχετε φτιάξει στο κεφάλι σας, όπως κάνουν όλοι οι άνθρωποι, έτσι, σε περιόδους δύσκολες, εναλλακτικά σενάρια. Παράδειγμα, δεν μου βγαίνει αυτό. Πουλάω ό,τι έχω και δεν έχω και πάω στο κάτω-κάτω να ζήσω σε ένα διαμερισματάκι κάπου να έχω το κεφάλι μου. Τα έχω βάλει για πούλημα ό,τι έχω και δεν έχω, αλλά δεν πουλιώνται εδώ και χρόνια. Τίποτα. Τι δεν έχω βάλει. Και το σπίτι μου, και το σπίτι σας και το σπίτι μου και το ένα οικόπεδο και αυτά τα διαμερίσματα που μείναν, όλα είναι για πούλημα. Στην εφημερίδα συνέχεια, στους μεσίτες. Δεν κουλιέται τίποτα. Και το σπίτι σας, το οποίο φαντάζομαι ότι σας συνδέουν και πολλές αναμνήσεις, είναι η ζωή σας εκεί πέρα. Έγινε όνειρο ζωής, αλλά πρέπει να πουληθεί. Και δεν μπορεί να πουληθεί. Ή τουλάχιστον δεν μπορεί να πουληθεί σε μια αξιοπρεπή τιμή, φαντάζομαι. Μα όχι, την έχουμε ρίξει και την τιμή, αλλά δεν είναι. Δηλαδή και να το σκοτώνει κανείς πλέον δεν μπορεί να το πουλήσει. Δεν μπορεί, δεν είναι κανένας. Είναι κοντά στα 1400 μέτρα οικόπεδο, με ένα σπίτι μεγάλο, 400 μέτρα μαζί με τα υπόγεια και όλα αυτά, και η τιμή που το δίνουμε είναι πολύ καλή, αλλά. Και φαντάζομαι ότι αυτό ένα τέτοιο σπίτι σας προσθέτει και άλλους μπελάδες στο κεφάλι. Δηλαδή έξοδα. Με τους φόρους, με τα χαράτσια. Δεν θα τα ακούσει όλα, δηλαδή. Εδώ μιλάμε για χαράτσια, πληρώνουμε. Το αντιμετωπίζει ο καθένας, δεν είστε ο μόνος. Ναι, κοίτα, εγώ έχω πάθει το πρώτο χαράτσι του Καραμαλή 2.500 ευρώ, μετά το δεύτερο χαράτσι 1.900, τώρα αυτό το συνεχόμενο χαράτσι στη ΔΕΗ που έρχεται κάθε μήνα, κάθε δίμηνο. Έχουμε αυτά. Η εφορία μου που πληρώνω, γιατί δηλώνω μεν τη σύνταξή μου, αλλά ανεβαίνει τα τεκμήρια και πάω στα και πληρώνω μεγάλο φόρο, ενώ έπρεπε να πληρώνω 1.000, πληρώνω 5. Όλα αυτά είναι. Τι σας έμαθε αυτή η ιστορία, αν γυρίζατε το χρόνο πίσω, 5 χρόνια πίσω, ναι, τι θα κάνατε και τι δεν θα κάνατε? Θα σου το πω απλά, ότι στη ζωή μαθαίνεις. Η ζωή είναι σχολείο. Δεν φτάνουν τα πανεπιστήμια. Είναι αυτά εδώ. Αυτά μας κάνουν να μάθουμε πράγματα. Γι' αυτό οι νέοι να ξέρουν ότι τίποτα. Εμείς περάσαμε, δόξα τω Θεώ, οι γονείς μας περάσαν τους πολέμους και όλα αυτά. Εμείς δεν τα είδαμε εκείνα. Μας τα λέγανε, ακούγαμε. Δεν τα νιώθαμε. Εκείνοι τα νιώσανε. Αυτό τον πόλεμο τώρα, τον οικονομικό, εμείς τον νιώθουμε. Μήπως το είχαμε παρατραβήξει όλοι μας λίγο με το lifestyle της εποχής εκείνης, με τα τρελά έξοδα, με τις πρωτιές σε πολυτελή αυτοκίνητα σε αυτή τη χώρα? Εγώ πιστεύω ότι φταίγαμε και εμείς, αλλά έφταιγε και η πολιτεία, έφταιγε το κράτος. Δηλαδή το κράτος μας έδωσε την ευκαιρία να τα κάνουμε όλα αυτά, γιατί δεν ήταν εκείνο συμμαζεμένο. Εγώ έκανα τα λάθη μου. Δύο δουλειές που δεν έπρεπε να τις κάνω. Έπρεπε να μείνω έτσι όπως ήμουν και να έκανα κάτι πολύ μικρό, μήπως ανοίχτηκα και έχασα. Πιστεύω ότι και το κράτος είχε ανοιχτεί πάρα πολύ και έχασε. Έχασε όλος ο λαός, όλος ο κόσμος. Κάτσε κάτω από την μπάρα, κάτσε κάτω από την μπάρα. Κράτα! Νέα παγκόσμια ρεκόρ. Όποιος λέει Ιακώβου, έχει στο μυαλό του τη φράση «κάτσε κάτω από την μπάρα». Έτσι. Εμείς τώρα είμαστε όλοι κάτω από μια μπάρα. Θα τη σηκώσουμε αυτή την μπάρα? Είστε αισιόδοξος ότι θα περάσει αυτό? Σας είπα και πριν ότι αυτή τη στιγμή μας πιέζει και μας πλακώνει. Αλλά πιστεύω ότι η θέλησή μας, η δουλειά μας, να μας βοηθήσουν όλοι, γιατί μπορούμε. Αν ξεπεράσουμε τα 2-3 χρόνια αυτά τα δύσκολα, μήπως και. Δεν λέω για το μεγάλο αυτό χρέος που έχουμε. Αυτό δεν πιστεύω να. Αυτό είναι ασήκω την μπάρα. Δεν πρόκειται να πληρωθεί. Δεν ξέρω τι θα βρούνε και τι τρόπο θα βρούνε να φύγει από πάνω μας λίγα ακόμα. Έφυγε ένα κομμάτι, θα φύγει κι άλλο, αλλά εγώ. Νομίζω τουλάχιστον η ψυχολογία να αλλάξει. Για να αλλάξει η ψυχολογία θα πρέπει να γίνουν μεγάλες επενδύσεις, να αρχίσει λίγο το γρανάζι, το χρήμα να κυκλοφορήσει, και αυτό θα αλλάξει την ψυχολογία του κόσμου. Είστε αισιόδοξος ότι θα γίνει αυτό σύντομα? Μα θα πρέπει να γίνει. Δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Τι θα γίνει? Ένας λαός θα τρελαθεί? Δεν μπορεί. Και εγώ πιστεύω ότι το πολύ σε 2-3 χρόνια που θα κάνουμε υπομονή όλοι μας. Θέλουμε, δεν θέλουμε? Δεν θέλουμε, δεν θέλουμε, θα κάνουμε. Να μπορέσουμε εκεί να αντέξουμε για να δούμε. Όχι αυτά που είχαμε, αποκλείεται. Ούτε αυτά να γυρίσουν πίσω που μας πήραν από τις συντάξεις και τους μισθούς, αποκλείεται. Τώρα για να γίνουν θα περάσουν οι άλλοι, τα εγγόνια μας. Πολλά χρόνια για να γυρίσουμε παιδιά, στην εγγόνια. Κατάσταση έτσι εκείνη. Πιστεύω, ναι. Έτσι νομίζω. Το μήνυμά σας λοιπόν στον κόσμο που ίσως αντιμετωπίζει τα ίδια και χειρότερα προβλήματα με εσάς. Και υπομονή και ψυχολογικά, Κοίτα, εγώ νομίζω τώρα δουλειά έχουν μόνο οι ψυχολόγοι, από ό,τι ακούω. Πάρα πολύ καλή δουλειά έχουν.
και αυτοί που δεν μπορούν να πάνε στον ψυχολόγο, αλλά μεταξύ τους, στο καφενείο όπως παλιά, να μαζεύονται και να τα λένε. Υπάρχει μια ομαδική κατάθλιψη, έτσι αυτό, το βλέπετε γύρω μας. Αυτό το βλέπω. Το βλέπω σε όλους τους χώρους και ειδικά και στον αθλητισμό. Όλοι είναι πεσμένοι, δεν έχουν όρεξη. Τι να πω, ξέρω, υπομονή, δύναμη, την ψυχολογία μας να φτιάξουμε για να πάει καλά και όλοι μας να πάμε καλά. Εγώ εύχομαι να πάμε όλοι μας καλά, όπως λέτε, να πάτε και εσείς καλά και καλύτερα. Και να προσπαθώ, δεν σταματάω. Έτσι, και αυτό νομίζω πρέπει να κάνετε. Με το τίποτα. Έχετε δείξει άλλωστε, είστε αγωνιστές.